Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν από 1,5 περίπου μήνα, πήραμε τις 7 πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την 20η Ιουνίου, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο και θα σας πω γι' αυτό, και κάναμε μια στατιστική σύμπτυξη όλων αυτών των 7 δημοσκοπήσεων για να δούμε αν γινόταν την άλλη μέρα εκλογές, ποια θα ήταν η νέα σύνθεση της Βουλής. Ποιο θα ήταν το νέο κόμμα, πόσοι βουλευτές θα ήταν, εάν θα ήταν αυτοδύναμο ή όχι. Έλα όμως τώρα που μεσολάβησαν άλλες 11 δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο δειγματικός χώρος, να αλλάξουν λίγο τα στατιστικά νούμερα, και έτσι λοιπόν αποφασίσουμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή με μια νέα εκτιμητική, ώστε να δούμε με τις 11 που πάμε. Έτσι θα κάνουμε και για τις επόμενες. Σας υπενθυμίζω κάτι, όπως βλέπετε και στο άλλο διάγραμμα, ότι οι εκλογές που θα κάνουμε εμείς τώρα, όποτε τις κάνουμε, θα γίνουν με βάση το νόμο του 2008 που τον είχε φτιάξει ο Προκόπης Παυλόπουλος όταν ήταν υπουργός εσωτερικών της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Σας υπενθυμίζω ότι το 2016 ψηφίστηκε από τη Βουλή ένας νέος νόμος που λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα πάμε με την άδολη, την δίκαιη, τη σωστή δημοκρατικά λογική του να μην παίρνει το πρώτο κόμμα τους 50 ως μπόνους βουλευτές και φυσικά το 3% για την είσοδο στη Βουλή, που θα ενταχθεί μάλλον, αν το πετύχει αυτή η κυβέρνηση, και στη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Θα μου πείτε, η νέα κυβέρνηση που θα βγει τι θα κάνει? Εξαρτάται. Εάν αυτή και όσους εταίρους ή εφαψίες βρει να κολλήσουν δίπλα της, αν πιάσει τα 2/3 της Βουλής που είναι οι 200 βουλευτές, τότε μπορεί να μην ισχύσει αυτός ο εκλογικός νόμος και να φτιάξουν τον δικό τους, τον άδικο της ενισχυμένης αναλογικής, για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αλλιώς από 151 και πάνω θα πάμε στη μεθεπόμενη. Πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο που αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, ότι το κάνουν εταιρείες που είναι πιστοποιημένες. Έχουν την τεχνογνωσία που δεν την ξέρετε εσείς που την αμφισβητείτε. Δεν πιστεύω ότι ξέρετε να κάνετε μια δημοσκόπηση, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτές οι εταιρείες δεν έχουν αυτό μόνο για δουλειά. Κάνουν το marketing research, συντοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, πολιτιομετρικές αναλύσεις και είναι μέλη του ESOMAR και ταυτόχρονα υπόκειται στον έλεγχο του Ραδιοτηλεπτικού Συμβουλίου. Πάντοτε όταν θα βλέπετε μία μέτρηση, να κοιτάτε την ταυτότητα της έρευνας, να δείτε τα στατιστικά δεδομένα με τα οποία πραγματοποιείται αυτή η έρευνα. Η διαδικασία είναι η εξής. Με έτσι όπως διδάσκει η επιστήμη της μαθηματικής στατιστικής, που ελάχιστη την ξέρετε, από έναν πληθυσμό παίρνετε ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό πληθυσμό. Γίνονται οι δομημένες ερωτήσεις, καταγράφονται αυτές, βγαίνουν σε στατιστικά διαγράμματα και βγάζουμε το αποτέλεσμα της προθέσεως ψήφους εάν οι εκλογές γινόταν την άλλη μέρα. Βεβαίως, επειδή υπάρχει μία έγκυρη ψήφος, αποχή, λευκό, άκυρο, γι' αυτό και όσοι δεν πάτε να ψηφίσετε κάνετε μια τρύπα στο νερό, να ξέρετε. Βγαίνει επίσης, γιατί υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν αποφασίσει ή αναποφάσισει την ψήφος, και αν θέλουμε κάνουμε μια αναγωγή επί αυτών με βάση την πρόθεση ψήφου, ώστε να βγάλουμε το συμπέρασμα. Και ρωτώ και λέω, μήπως θα έπρεπε να κάνουν και κάτι άλλο, να βοηθήσουν την πολιτική επιστήμη αυτές οι εταιρείες, να μετρήσουν το κοινωνιόγραμμα με τρεις ερωτήσεις, το κοινωνιόγραμμα, το ψυχρόγραμμα, την πρόθεση ψήφου, γιατί έχει αυτή την πρόθεση ψήφου. Ξέρει γιατί ο ψηφοφόρος είναι πολίτης ή απλώς ψηφίζει εκεί και ως έτυχε για λόγους προσωπικού συμφέροντος. Δείτε ένα παράδειγμα, πρώτο αριστερά πίνακα βλέπετε, bars, στήλες, βλέπετε πώς μπορούμε να κάνουμε αναγωγή από την πρόθεση ψήφου ή στην αναγωγή με την μη έγκυρη ψήφο ή και με την ψήφο των αναποφασίστων. Στην πραγματικότητα δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα, δηλαδή ανεβάζει ουσιαστικά όλα τα κόμματα, αλλά οι διαφορές παραμένουν ίδιες. Πάμε λοιπόν τώρα στην 11η, δείτε λοιπόν το διάγραμμα της σύγκρισης των ψήφων για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, βλέπετε ότι έχουμε μια σημαντική διαφορά. Οι ψήφοι του Τσίπρα μειώνονται ελαφρώς, πτωτικά δηλαδή, ενώ αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια καλή αυξητική τάση.
Και εάν δούμε και τα άλλα τρία κόμματα, γιατί πεντακομματική θα είναι η Βουλή, με μία πιθανότητα να μπει και ο Λεβέντη στη Βουλή, βλέπετε ότι η διαφορά τους αυξάνεται διαρκώς. Αυτό πρέπει να το προσέξουν και τα δύο κόμματα για να φτιάξουν την τακτική τους. Και εάν δούμε τώρα τους άλλους τρεις, θα διαπιστώσουμε το εξής πράγμα, ότι είναι κοντά. Το Κινάλ έχει λίγο ψηλότερο μέση τιμή, κονταλοχτυπιώνται η Χρυσή Αυγή με το Κουκουέ, είναι πιο, η τάση αυξητική του Κινάλ είναι μεγαλύτερη, ακολουθεί του Κουκουέ και μετά της Χρυσής Αυγής. Πάντως νομίζω ότι θα παιχτεί στον πύχη η εκλογική δύναμη του Κουκουέ με την Χρυσή Αυγή. Και δείτε τώρα πώς βγάζουμε, τι είναι με αναγωγή που κάνω εγώ, με βάση τη μέση τιμή των επιδόσεων όλο αυτό το καιρό. Βγαίνει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, η οποία, αν δεν απατώμε, έχει 158 έδρες. Άρα βγαίνει αυτοδύναμη. Εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι το Κουκουέ βγαίνει τέταρτο και η Χρυσή Αυγή τρίτη, το Κουκουέ βγαίνει πέμπτο και η Χρυσή Αυγή τέταρτη, το Κινάλ βγαίνει τρίτο. Εάν τώρα ενωθούν οι δυνάμεις του Κινάλ με τον Μητσοτάκη, παίρνουν 183 ψήφους. Δεν έχουν όμως τις 200 ψήφους για να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, αλλά το ότι θα είναι πάνω από 180 τους επιτρέπει να παίξουν άλλα παιχνίδια στη μεταρρύθμιση της Βουλής και την προεδρική εκλογή στον τρίτο γύρο. Και επειδή πολύ κοντά είναι ο Λεβέντης για να μπει στη Βουλή, λέω, έκανα ένα παράδειγμα παίρνοντας μόνο ψήφους από την αδιευκρίνηστη ψήφο, εάν τύχει και έπιανε το 3% και κάνω αναγωγή, τότε βλέπετε ότι πράγματι μειώνει ελαφρώς τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, πάλι όμως είναι αυτοδύναμη, με το άθροισμα με το Κινάλ δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι κάτω από τις 180 ψήφους. Κατά συνέπεια βγάζουμε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, φανταστείτε να έχουμε όχι 11 μετρήσεις, 50 μετρήσεις ή 100 μετρήσεις μέχρι την παραμονή των εκλογών, να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Και δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία πράγματι βγαίνει πρώτη και δεν την νοιάζει εάν είναι 5 κομματική η Βουλή ή 6 κομματική.